Ντέιβιντ Τζουμπλάτ είναι μέλος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς της χώρας, ηγέτης του Προοδευτικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά και των Δρούζων Χριστιανών του Λιβάνου. Ο βετεράνος πολιτικός είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι σε θέση να μιλήσουν για την Συριακή κρίση. Ας ξεκινήσουμε από το πιο καυτό θέμα. Είπατε ότι οι αιματηρές επιθέσεις στο Παρίσι θα προκαλέσουν ένα αίσθημα δυσαρέσκειας κατά των Αράβων και των Μουσουλμάνων. Κατά την άποψή σας, θα υπάρξει μια κλιμάκωση της βίας και πώς θα γίνει αυτό, ποια μορφή θα πάρει? Θα οδηγήσει σε μια αυστηροποίηση για τους Σύρους πρόσφυγες που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις σφαγές του Συριακού καθεστώτος και επίσης στην άνοδο της φασιστικής και ρατσιστικής δεξιάς, όπως συμβαίνει με την Μαρίν Λεπέν στην Γαλλία ή ακόμα και με τον πρώην πρόεδρο της χώρας Νικολά Σαρκοζή. Επίσης θα έχει συνέπειες στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που βλέπουν εντός των τυχών τους να σχηματίζονται πυρήνες φασιστικών ακροδεξιών οργανώσεων, όπως στην Γερμανία, στην Σουηδία και σε πολλές άλλες. Αυτό που ονομάζεται Ισλαμικό κράτος προσπαθεί να μας εξωθήσει σαν ανθρωπότητα σε μια διαμάχη που αποκαλείται σύγκρουση μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών, σύμφωνα και με την θεωρία του Χάντινγκτον και τα λόγια του Αμερικανού στοχαστή. Το πρόβλημα είναι ότι η τρίτη γενιά των Αράβων μεταναστών στις δυτικές χώρες δεν ήταν σε θέση να προσαρμοστεί, να ενσωματωθεί και να είναι σε αρμονία με την κοινωνία. Αυτή η γενιά γνωρίζει ελάχιστα ή και καθόλου από τις δικές της καταβολές ή ακόμα και του Ισλάμ και αρνείται την γαλλική εκκοσμίκευση ή την ενσωμάτωση στις δυτικές χώρες. Ποιες εκτιμάτε ότι είναι οι συνέπειες της τουρκικής επίθεσης εναντίον του ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους στα σύνορα με τη Συρία? Η Τουρκία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μπορεί να επιτίθεται σε ένα ρωσικό αεροπλάνο, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει μια τέτοια δράση χωρίς να υπάρχει συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που παραβιάζεται ο τουρκικός εναέριος χώρος. Αλλά αυτήν την φορά νομίζω ότι υπάρχει μια διαμάχη κάπου μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας και αυτό αυξάνει την ένταση σε διεθνές επίπεδο. Όλα ξεκίνησαν με το ζήτημα στην Κρυμαία και στην Ουκρανία και τώρα η Ρωσία είναι απέναντι στην Τουρκία. Η απάντηση ήταν προφανώς βίαιη, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια εκδίκηση με επίθεση εναντίον ενός τουρκικού αεροσκάφους. Πάντως στην Ρωσία θα πάρει περισσότερο χρόνο να βομβαρδίσει τους Τουρκμένους που είναι Συριακής καταγωγής για να τους οδηγήσει εκτός της περιοχής της Λατάκιας. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί η συμφωνία Σάιξ-Πικό που υπεγράφει πριν από έναν αιώνα και καθόρισε τα σύνορα των κρατών στην περιοχή? Αυτή η συμφωνία είναι νεκρή. Σήμερα βρισκόμαστε στην αρχή ενός δρόμου που θα σχεδιάσει νέα σύνορα μεταξύ των μειονοτήτων. Μιλάμε για τις μειονότητες των Κούρδων και των Τουρκμένων, όπως επίσης και μεταξύ θρησκειών και δογμάτων. Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μιας μακράς διαδικασίας. Αλλά δεν βλέπω να παραμένουν χωρίς αλλαγές τα καθεστώτα σε Συρία και Ιράκ. Πρόσφατα επισημάνατε ότι η Συρία είναι αντικείμενο διαμάχης διαφορετικών εθνοτήτων, στην αρχή της οποίας βρισκόμαστε, για την κυριαρχία στη χώρα ή τουλάχιστον για ό,τι έχει απομείνει από αυτήν. Τι εννοείτε? Ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ πίστευε ότι έχει την ικανότητα να καταστήλει και να καταπνίξει την Συριακή Επανάσταση, την εξέγερση των παιδιών της Ντεράα το 2011, αλλά αυτή η προσπάθειά του απέτυχε. Η εξέγερση εξαπλώθηκε παντού και στην συνέχεια μετατράπηκε σε ένοπλη διαμάχη. Όμως ο Μπασάρ ήταν συγκλονισμένος. Η Συρία και η κυριαρχία της δεν είναι πια προνόμιό του. Οι αποφάσεις σήμερα βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του Ιράν από τη μία πλευρά και της Ρωσίας από την άλλη. Επιπλέον υπάρχει η συμμαχία της Δύσης που ζητά μια μεταβατική περίοδο ανάμεσα στο Συριακό καθεστώς και την αντιπολίτευση. Κατά την άποψή μου, αυτή η λύση είναι αδύνατο να επιτευχθεί δεδομένης της δομής του καθεστώτος που την γνωρίζω καλά. Γι' αυτό το λόγο, η σύγκρουση θα κρατήσει πολύ, πάρα πολύ. Κατά την άποψή σας, ποια είναι η καλύτερη λύση για την κρίση στη Συρία? Δεν βλέπω λύση. Δεν βλέπω καμία ικανοποιητική λύση. Θα μπορούσε να είναι εφικτή, είναι μόνο ένα συνδυασμός, αλλά σήμερα δεν είναι πλέον αποδεκτή. Στην αρχή της εξέγερσης θα ήταν δυνατό να είχαμε μια συμφωνία που θα ακολουθούνταν από ελεύθερες εκλογές
και πολιτικό πλουραλισμό με προεδρικές εκλογές για την αντικατάσταση του Μπασάρ. Όμως σήμερα αυτό δεν είναι πλέον εφικτό, καθώς μετά από τόσους ποταμούς αίματος, το να βρεις τον δρόμο για μια ειρηνική αλλαγή είναι ένα άπιαστο όνειρο. Όπως είπα και στο ξεκίνημα της συνέντευξης, είμαστε στην αρχή ενός δρόμου που θα είναι μακρύ στην Συρία, αλλά και στο Ιράκ επίσης. Ας μιλήσουμε για την πολιτική κατάσταση στον Λίβανο, που για 1,5 χρόνο παραμένει χωρίς πρόεδρο. Αν πιστέψουμε τις φήμες, ο πρωθυπουργός Σουλεϊμάν Φρανίγε είναι το φαβορί για να εκλεγεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ήμουν ανάμεσα στους πρώτους που υπέδειξαν τον κύριο Σουλεϊμάν Φρανίγε ως προεδρικό υποψήφιο. Γιατί όχι? Εδώ και 1,5 χρόνο δεν έγινε τίποτα. Παρακολουθούσαμε τις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου που δεν κατέληγαν κάπου. Οπότε βασικά, γιατί όχι αυτός? Σε τελική ανάλυση, ο Λίβανος έχει χωριστεί πολιτικά στα δύο. Από τη μία πλευρά οι υποστηρικτές του Συριακού καθεστώτος και του Ιράν, και από την άλλη πλευρά αυτοί που ονομάζονται υποστηρικτές της εθνικής κυριαρχίας, που υποστηρίζονται από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία. Για να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό, προτάθηκε ο Σουλεϊμάν Φρανίγε για πρόεδρος και ο Σαντ Χαρίρι για πρωθυπουργός. Γιατί να μην εξεταστεί αυτή η πρόταση? Μόνο και μόνο επειδή οι οργανισμοί βρίσκονται σε διαδικασία πλήρους υποβάθμισης, η οικονομική κατάσταση είναι πολύ κακή και επομένως η επόμενη χρονιά εκτιμάται ότι θα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που είναι καταπληκτικό με αυτή την επιλογή είναι το ότι δίνει την εντύπωση ότι ήταν επιλογή του καθεστώτος Άσαντ, δηλαδή ο Φρανίγε βρίσκεται κοντά στον Μπασάρ. Δεν συμφωνώ σε κανένα σημείο με αυτήν την θεωρία. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τα λόγια μου. Έχω ακούσει αυτό από τους συγγενείς μου, τους λεγόμενους αυτονομιστές και πολλούς άλλους. Αλλά νομίζω ότι ο Μπασάρ Άσαντ έχει πολύ πιο σημαντικές υποθέσεις από το να ασχολείται με τις λιβανέζικες υποθέσεις. Τότε τι θα κέρδιζε στον Λίβανο? Έχει ήδη την Χεσμπολάχ που εμπλέκεται στις μάχες που λαμβάνουν χώρα στη Συρία. Επομένως, δεν έχει κάποιο κέρδος. Τίποτα. Όπως σας είπα και στην αρχή, η σύγκρουση θα συνεχιστεί. Κατά συνέπεια, να εργαστούν οι πολιτικοί για μια αμοιβαία συμφωνία. Ξέρετε, είναι μόνο ένας συμβιβασμός. Σε ένα tweet στείλατε ένα μήνυμα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για να του πείτε ότι η περιοχή σας, η Μουχτάρα, είναι σε καλά χέρια. Τι υπονοείτε? Μερικές φορές μου αρέσει να είμαι κυνικός στον λογαριασμό μου στο Twitter. Διαβάζω κάπου, μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί και όχι, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Τζομπράν Μπασίλ, προσπάθησε να προκαλέσει τους Ρώσους εναντίον μου. Και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μιχαήλ Μπογδάνοφ, που είναι φίλος μου, απάντησε ευγενικά ότι η Μουχτάρα είναι σε καλά χέρια και ο Ουαλί Τζουμλάτ θα είναι πάντα φίλος μας. Αυτό οφείλεται στην μακρά σχέση μεταξύ μας, από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, πριν την Ρωσία. Όσο για τον δικό μας Υπουργό Εξωτερικών, δεν είναι ένα πρόσωπο που μόλις μπήκε τυχαία σε αυτή τη σχέση. Αχλώς,